Εδώ η σέντρα από κοντά, θα χαθεί η ευκαιρία στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης. Εκτέλεση κόρνερ, η κεφαλιά, η μπάλα στα δίχτυα με σκόρερ τον Γωνιωτάκη μετά την εκτέλεση κόρνερ του Κοζανίδη. Ο Βασίλης Γωνιωτάκης ανοίγει το σκορ στο 27. Η Επισκοπή η οποία μπήκε πολύ δυνατά στο παιχνίδι. Οι ασίτες προσπάθησαν να αντιδράσουν. Εδώ ζήτησαν ένα χέρι, ένα πέναλτι ο διαιτητής Μπινιχάκης στη σέντρα του Τερεβελάκη. Έδωσε συνέχεια στο παιχνίδι. Το κόρνερ εκτελέστηκε από τον Τερεβελάκη, η κεφαλιά που έγινε από το Σταυρακάκη. Η μπάλα δεν απομακρύνεται. Θα γίνει το σούτ, τα σώματα απομακρύνουν. Και έχουμε το πλάγιο, ενώ συνεχίζουν να διαμαρτύρονται οι παίκτες των ασιτών για πέναλτι. Σε αυτή εδώ τη φάση, θεωρώντας ότι κινήθηκε ο αμυντικός των ασιτών. Η αντεπίθεση και από κοντά ο Νίκος Ταμάμης θα κάνει το 2-0 για την Επισκοπή στο 72. Με την πάσα του Σουμπασάκη, ο οποίος έδωσε έδιμο γκολ. Ουσιαστικά εδώ τελειώνει το παιχνίδι. Έξαλλα πανηγύρια από τους παίκτες του Θανάση Κολυτσιδάκη. Η Επισκοπή εδώ θα κάνει το 3-0 με ένα πολύ ωραίο γκολ του Στέλιου Κοζανίδη. Από τους κορυφαίους και πάλι. Με αριστερό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα των ασιτών. Το 3-0 που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα. Και στο τέλος είχαμε και την αποβολή. Δεν πειράζει, περασικά. Φύγε! Του Φραντζεσκάκη. Και μια τελευταία προσπάθεια των γηπεδούχων. Η σέντρα από κοντά χάνεται μεγάλη ευκαιρία. Για την ομάδα των ασιτών. Που προσπαθεί να πετύχει το γκολ της τιμής, χωρίς όμως επιτυχία.